από τους παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε μια ομάδα και αυτό φάνηκε κατά τη διάρκεια των φιλικών αγώνων. Σίγουρα αναμένεται να αποτελέσει παίκτη κλειδί στη φετινή προσπάθεια του Όφη. Ο λόγος για τον Μαυροβούνιο διαγώνει ο Μίλος Τσούλαφιτς που πιστεύει πως η ομάδα του όχι μόνο έχει τη δυνατότητα να παραμείνει στην κατηγορία αλλά μπορεί να έχει παρουσία και στα play-offs. We are a new team, so we are still trying to find our best game. We saw that we can play real good, so we are trying to keep this level of volleyball through all the practices. And yeah, I think we can play some really good volleyball. Well, Panathinaikos is a strong team, especially this year. They brought some big names, but we already saw them and we saw that we can play against them. So I hope here in our home court and with the help of everybody, supporters also, I think we will beat them. I believe in that. Like you said, we're a new team and I hope we will, for the starters, we will try to play good and improve our game from through every match. So I'm hoping that we will go to the playoffs. For this first year, I don't know which position, but that's the aim, to go to the playoffs, and after that we will see everything is possible. For sure, we will give our best every game. We will try our hardest. We will die on the court for sure. But and also I want to invite fans because it's also really important that the hall is full, that we have support. It means a lot. So and also. We want to win every game here, especially. Μελιωτάκης γνωρίζει όσο λίγη τη Volley League, αφού μετά από πολύχρονη επιτυχημένη πορεία στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού Volley επέστρεψε στα απάτρια εδάφη για να ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας. Ο έμπειρος ακραίος πάντως κρατάει χαμηλούς τόνους. Όσο πιο ψηλά στοχεύεις, τόσο καλύτερα πιστεύω πας. Είμαι και εγώ αυτής της φιλοσοφίας. Αλλά εγώ κρατάω μικρό καλάθι, δεν θέλω να λέω πολλά. Εγώ θέλω να πηγαίνω βήμα-βήμα, παιχνίδι με το παιχνίδι και όσο καλύτερα γίνεται. Είχαμε και την τύχη να παίξουμε κάποια φιλικά μαζί τους, να τους έχουμε διαβάσει λίγο περισσότερο. Αυτό που θα κάνουμε τώρα για αρχή εμείς είναι να μπούμε μέσα, να αποβάλουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται το άγχος για το στρες και την πίεση, γιατί προφανώς και θα έχουμε έστω και λίγο, γιατί θα είναι και πρεμιέρα. Για να δώσουμε το 100% του εαυτού μας, να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να έχουμε ένα καλό ξεκίνημα. Ο φιλάθλος κόσμος είναι ο 7ος παίχτης για μας. Σίγουρα θα μας βοηθήσει να κάνουμε ακόμα καλύτερη δουλειά μέσα στο γήπεδο και να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Και τους παρακαλούμε και θα τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ να έρθουν και αυτοί εδώ και να χαρούμε παρέα όλο αυτό που γίνεται.